Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Είναι πολλά τα ερωτήματά σας. Ξέρετε, είναι και μερικά πολύ εξειδικευμένα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν από τους καλεσμένους μας εδώ πέρα. Έτσι, με σχέση με θέματα υγείας, παιδείας. Αύριο, λέμε στην Παιανία, οι δήμαρχοι αποφάσισαν να κλείσουν κάποια σχολεία σε ορισμένες περιοχές λόγω του παγετού. Και καλά κάνουν για την ασφάλεια των παιδιών. Γιατί αν ένα παιδί χτυπήσει κάτω και σπάσει ένα χέρι πάνω στον πάγο, έτσι. Λοιπόν. Οι δάσκαλοι θα πάρουν το μεροκάματο κανονικά, ενώ οι οδηγοί και οι συνοδοί τους λέει δεν θα πληρωθούν. Τώρα, τι να απαντήσω στον άνθρωπο εδώ πέρα από την Παιανία που μας στέλνει το μήνυμα. Ο καιρός θέλει. Ο καιρός θέλει. Εντάξει, θα σταματήσει να χιονίζει από αύριο το βράδυ, φαντάζομαι. Και θα φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το σταματήσει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πόσες φορές χιόνισε από τότε που έγινε κυβέρνηση. Μάκη. Και καλό ζώο. Τα δικαιούνται και οι οδηγοί. Να τελειώσουμε αυτό. Θα γυρίσουμε πίσω, κύριε Πεταμίαν. Θα γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε στον κύριο Καρού και θα γυρίσουμε στα πίσω να κλείσουμε την κουβέντα. Κύριε Ξανάκη, πέστε στο φίλο μας ότι τα δικαιούνται και οι οδηγοί. Δηλαδή, όταν είναι δικαιστή επιχείρηση λόγω αποχιόνι, ο μισθός καταβάλλεται. Νεωτέρα βία που δεν οφείλεται στον εργαζόμενο, είναι η προσέλευσή του, άρα δικαιούται να πληρωθεί ο άνθρωπος. Με τις ανακοινώσεις του κ. Σκουλέτη ικανοποιούνται σε σημαντικό βαθμό τα αιτήματα των. Τη ΓΕΣΕΤΟ, τη ΑΔΕΔΙΓΙΟ. Ακούστε, το πλαίσιο που έβαλε ο κ. Σκουλέτης, όπως το περιέγραψα πριν, με δύο επισημάνσεις επιπλέον που έκανε ο κ. Πουλάκης, είναι ένα πλαίσιο το οποίο ήταν προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και ακριβώς ό,τι ίσχυε πριν το μνημόνιο, φαντάζομαι ότι θα διανθιστεί με πιο υγιή στοιχεία μια εμπειρία. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον στο συνδικαλιστικό νόμο που πράγματι οι στρεβλώσεις θα πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά δεν είναι το πρόβλημα της χώρας αυτό. Αναφέρομαι όμως σε κάποιες επισημάνσεις που είπα και πριν, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε μια αγωνία στο να κάνουμε το εργατικό δίκαιο πιο προστατευτικό ή να το επαναφέρουμε σε μια περισσότερο προστατευτική διάσταση υπέρ των εργαζομένων. Είναι ήδη προστατευτικό. Η αγορά χρειάζεται ισορροπίες. Και νομίζω ότι εφόσον η κυβέρνηση προέταξε το πρώτον την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σημαίνει ότι πράγματι αυτό αναγνωρίζει, δηλαδή το ρόλο της αγοράς, το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, με να το δούμε βέβαια και στην πράξη. Τώρα στο δημόσιο τομέα είναι πολύ ευχάριστο ότι είναι υπουργός αρμόδιος ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τον έχουμε σύντομα μία από τις επόμενες μέρες εδώ μαζί μας. Είναι κατεξοχήν αρμόδιος για αυτά τα θέματα, είναι επιστήμονας κορυφαίος, ξέρει αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι οι άξονες που έχει βάλει το Υπουργείο σε αυτή την πλευρά είναι πρώτον η επικαιροποίηση με υγιή και αντικειμενικά κριτήρια του υπαλληλικού κώδικα, διότι το μοντέλο που καλλιεργήθηκε είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει πάση θυσία να τιμωρηθεί και θυμίζω και τον κοινωνικό αυτοματισμό που είχε καλλιεργηθεί από τους πάντες έναντι των δημοσίων υπαλλήλων. Άρα το πειθαρχικό δίκαιο σωστά θα πρέπει να αναμορφωθεί, μένει να δούμε σε τι διάσταση και πώς. Και το δεύτερο είναι ασφαλώς υπάρχει μια κοινωνική ευαισθησία στην αποκατάσταση απολυμένων κατηγοριών εργαζομένων. Δεν αναφέρομαι μόνο στις καθαρίστριες, αναφέρομαι και σε ειδικές περιπτώσεις που πράγματι βρέθηκαν στον δρόμο χωρίς να συμπληρώνουν και ώρες συνταξιοδότησης. Είναι 3.500 τελικά αυτοί οι οποίοι κοιτάξτε, θα γυρίσουν πίσω. Να σας πω ειλικρινά. Να σας πω ειλικρινά, είναι και εμένα μια πολύ μεγάλη μου απορία ποιο είναι ακριβώς το ποιοτικό στοιχείο της επαναπρόσληψης. Μένει να το δούμε. Ποιος θα πάρουν δηλαδή πίσω, έτσι, με ποιο κριτήριο θα γίνουν επιστρέψεις οι άνθρωποι. Το βέβαιο είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν πτυχία κλπ. Αυτοί δεν γυρίζουν, έτσι. Μα αυτοί ούτως ή άλλως έχουν βρεθεί στο πριν το εξώτερο, διότι πράγματι έχουν κάνει και παρανομίες και ποινικά δικήματα. Το σημαντικότερο όμως είναι να δούμε λιγάκι ποια είναι η έννοια της αντισταματικότητας σε σχέση με την παραβίασή της από τους προηγούμενους νόμους, των οποίων την διόρθωση τώρα η νέα κυβέρνηση με τον κύριο Κατρούγκαλο θα επιδιώξει. Σε μια δική μου πρώτη πληροφόρηση είναι, ας πούμε, ότι πάσα απόλυση που προήλθε από τα συστήματα της διαθεσιμότητας, διότι κατ' ουσία ήταν απόλυση η λήξη της υπηρεσιακής τους αυτής της εξέλιξης, όταν μετά τη διαθεσιμότητα. Είναι επιστροφή στην εργασία. Θα είναι η επιστροφή στην εργασία. Κοιτάξτε, το νούμερο πιστεύω είναι αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλο, το 3.500 δηλαδή, που αναφέρθηκε. Νομίζω είναι μια πρώτη καλή αισιόδοξη πρόβλεψη, παραλαμβάνω, τηρουμένων και των δαπανών, της επιβάρησης του προϋπολογισμού και όλων αυτών. Τι, Μιχελάκη, είχατε κάτι να. Θέλω να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο φίλος ο Κώστας ο Πουλάκης. Όταν έβαλα ένα τελικό ερώτημα, στο οποίο δεν πήρα απάντηση. Και σοφά, αν θέλετε, πίεσε ο κύριος Πουλάκης να μην απαντήσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, όταν είπα ότι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από αυτήν που επικοινωνιακά έχει βαφτιστεί διαπραγμάτευση. Γιατί η διαπραγμάτευση αύριο ξεκινάει επί της ουσίας. Όλα τα άλλα είναι προεόρτια. Στο γύρο μου. Πάμε λοιπόν, γιατί και αυτό δεν θα τελειώσει ούτε, σας θυμίζω, ούτε αύριο, ούτε στη Σύνοδο Κορυφής και πιθανόν, ίσως όχι και στο γύρο μου το κανονικό της Δευτέρας. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Και δεν πρόκειται δυστυχώς λέω, να λυθεί τόσο εύκολα. Και μακάρι να λυθεί και γρήγορα και εύκολα. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις για το 51 και το 49, κύριε Πουλάκη.
Δεν φταίω όμως εγώ. Δεν φταίω όμως εγώ εάν θέμα δημοψηφίσματος ή πρόωρων νέων εκλογών το βάζουν συνάδελφοί σας. Σας ανέφερα τον κύριο Λαπαβίτσα. Το θέμα της ρήξης, το θέμα της ρήξης, το θέμα της ρήξης. Μην μου παίρνετε έναν από τους 149 βουλευτές, διότι εγώ δεν σας μίλησα για το τι έλεγε η εκπρόσωπό σας, ότι θα έχουμε χαρτί τη Δευτέρα. Θέλετε να σας πω, ατυχέστε τη δήλωση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τότε, εντάξει, μα λέτε συνέχεια. Σας λέω, ατυχέστε τη δήλωση, ξαναλέω. Και σας λέω λοιπόν ότι εγώ το χαρτί υγείας έβλαψε, προέγγιψε και από τις έρευνες μετά. Είμαι και... μπορούμε να κριτικάρουμε χαμηλόντονοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Λέω λοιπόν, σαφέστατα δήλωση με την οποία δεν συμφωνούμε. Να σας πω κάτι άλλο. Επειδή είπατε και προηγούμενο. Δύο φορές το είπα. Να πω κάτι άλλο. Επειδή μιλήσατε ότι ανάμεσα στη ρήξη και στην κυβίστηση μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Σαφέστατα υπάρχει. Σωστά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Όμως τη λέξη ρήξη στις προγραμματικές δηλώσεις που μου ζητάτε να σχολιάσω, υπουργός της κυβέρνησης την ανέφερε. Ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν την είπα εγώ. Το 70-30 για το θέμα του μνημονίου, ο κύριος Βαρουφάκης το ανέφερε, όχι εγώ, στις προγραμματικές δηλώσεις που μου ζητάτε να σχολιάσω. Το ότι δεν έχω δει πουθενά, το ότι δεν έχω δει πουθενά, μια και με ρωτάτε να σχολιάσω τις δηλώσεις τις προγραμματικές. Το ένα άρθρο που ακούγαμε προεκλογικά που θα καταργηθούν όλα, έτσι, το ότι η λέξη κούρεμα και διαγραφή έχει φύγει από το λεξιλόγιο και πάμε στην διαχείρισή του. Αν πάρετε δηλώσεις δικές μου, κύριε Πουλάκη, έχουμε τύχει και μαζί να βρεθούμε σε κάποιες προεκλογικές συζητήσεις. Έλεγα για διαχειρισιμότητα και ήμουν πολύ προσεκτικός. Πάντως, κύριε Μιχαλάκη, με συγχωρείτε, όλο αυτό περιγράφεται με βάση τις δημοσκοπήσεις που είδαμε, επιδοκιμάζεται από τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να μην βλέπουμε το ένα, να μην βλέπουμε το άλλο κλπ. Ένα λεπτό. Γιατί, αλλά φαίνεται ξέρετε πώς... γιατί. Γιατί ο κόσμος έχει μια προσδοκία που έχει δημιουργηθεί, το είπα επικοινωνιακά, και περιμένω κι εγώ, αν θέλετε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Ποιος δεν θέλει η πατρίδα να πάει καλύτερα. Και λέω κι εγώ, και εγώ μέσα στα ποσοστά αυτά που βάζετε. Όμως, μην ξεχνάτε ότι όλα. Επειδή αυτές τις ιστορίες έχουμε κοντά ποδάρια. Ξέρετε, αυτή τη δουλειά την κάνουμε και εσείς και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Η επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνιακό. Δεν είναι μόνο. Ότι ακουμπάει κάπου. Ξέρετε που θα δούμε να ακουμπήσει στα αποτελέσματα. Έχει μια ελπίδα. Δηλαδή, όταν ακούω να ζητείτε εξάμηνη παράταση, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι όταν. Λάθος ρωτάγαμε προεκλογικά για το πλάν B, έπρεπε να ρωτήσουμε για το πλάν A. Λοιπόν, παρακαλώ. Επειδή να προλάβουμε μισό από δύο λεπτά, κύριε Πουλάκη, και εσείς, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό που είπε ο κ. Μιχαλάκης, για να κλείσουμε τον κύριο Φίλιππα και τον κύριο Ποταμιάνο. Πρώτον, θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι ο κ. Μιχαλάκης έχει και η Νέα Δημοκρατία. Μία αντίφαση. Διότι από τη μια, ενώ λέει να βοηθήσουμε, ίσως να μπούμε και σε μία. Καλέστε μας. Να μπούμε. Να το πω. Για να νικήσει η Ελλάδα. Να πάμε σε μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Η αντίφαση είναι το ότι αν είχαμε ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, θα είχαμε το mail χαρδούβελη, θα μιλάγαμε εδώ πέρα για τις απολύσεις, θα μιλάγαμε για τις μειώσεις και... Ακούστε, έχει σημασία. Διότι και το ότι δεν πέρασε, γι' αυτό πήγαμε εκεί πέρα. Ακούστε, κύριε Μιχαλάκη, έχει αξία. Διότι αυτή τη στιγμή. Να δούμε τα καινούργια mail, κύριε Πουλάκη. Τα καινούργια mail να δούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει mail. Το πρώτο λοιπόν είπα ότι υπάρχει μία αντίφαση, διότι τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβερνητική πολιτική μέχρι 24 Γενάρη την κρατάει αυτή τη στιγμή ο κύριος Σόιμπλε. Και η ερώτηση είναι σαφέστατη. Όμως υπάρχουν και υπογραφές. Εντάξει, η ερώτηση είναι σαφέστατη. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μιχαλάκης ως στέλεχος και πρώην υπουργός, είναι να δικαιωθεί η γραμμή που είχε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο και τελειώνω. Ακούστε να δείτε, επειδή έχουμε δει όλο αυτό εδώ πέρα το κύμα και των ερευνών και των δημοσιοποιήσεων και της διάθεσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κατορθώσει μέσα σε 15 μέρες. Η κυβέρνηση Σωτηρίας έχει κατορθώσει μέσα σε 15 μέρες να τον αγκαλιάσει. Να τον αγκαλιάσει το 80% της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί?
εκφράζει την Ελλάδα που αντιστέκεται, την Ελλάδα που επιμένει, για να θυμηθούμε και, για να θυμηθούμε και ένα στίχο του Σαββόπουλου, και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Μονάχα θα επαναλαμβάνω να μην απογοητευτεί. Λοιπόν, θα δούμε τα αποτελέσματα. Και το λέει ο Μάκης Κουρίς. Όχι, όχι ασφάλω, λοιπόν, γιατί πάμε, τα έχουμε ζήσει. Υπάρχει βέβαια, ξέρεις. Λοιπόν, παρακαλώ, όχι, να πάμε στον κύριο Φίλιππα, γιατί Γιάννη με συγχωρείς. Ναι, 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 πρέπει να κλείσουμε. Έχουν από δύο λεπτά ο καθένας να μιλήσουν, ο κύριος Φίλιππος και ο κύριος Ποταμιάς. Αυτό το φιλοσοφικό θα πω και εσείς καθηγητά μου. Ένα βιβλίο το οποίο για διάβαση των αφιλητής του Orwell, όχι πολύ γνωστό, που έλεγε «Κρατήστε σφιχτά το μικροαστισμό σας». Όπου εκεί ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ενός αναρχικού, ο οποίος προσπαθούσε να πάει κόντρα στο καπιταλιστικό σύστημα και τελικά κατέληξε να είναι ο πιο εξαρτημένος από το καπιταλιστικό σύστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η χρηματοοικονομική υγεία ενός ατόμου, κάτι που το έχει πει και ο Καρατζάκης βέβαια, ή ενός έθνους, είναι το κλειδί για την ανεξαρτησία του. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μαζί με να βάλουμε κάτω ιδέες, και έχουμε πολλές ιδέες, για ένα όραμα μιας άλλης Ελλάδας, όχι εξαρτημένης από το χρέος, που να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στο εξωτερικό, την αριστεία, έτσι την επιχειρηματικότητα, τους εθνικούς ευεργέτες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες, βλέπετε, το μόνο έργο που γίνεται σήμερα στην Αττική είναι το Ίδρυμα Νιάρχου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εξαιρετική δουλειά. Ναι, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε τέτοιο δυναμικό που το έχουμε, να βοηθήσουμε να βγάλουμε την Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά ντροπιαστικό να πηγαίνουμε και να ζητάμε για δάνεια με απλωμένο το χέρι και από την άλλη μεριά να ζητάμε, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν είναι τώρα βέβαια αυτό, και από την άλλη μεριά να μιλάμε για ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία πάλι, το ξαναλέω, είτε σε επίπεδο επιχείρηση, είτε σε επίπεδο ατόμου, είτε σε επίπεδο έθνους, έχει να κάνει με τη χρηματοοικονομική υγεία. Και θα ήθελα να πω, κύριε Κουρί, κάτι άλλο, ότι αυτό συνδέεται με αυτό που λέμε χρηματοοικονομική εκπαίδευση ή χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία δουλεύω αυτή τη στιγμή επιστημονικά και θα έχω την ευκαιρία να τα πούμε άλλη φορά. Να σας ζητήσω μια κουβέντα μόνο, κύριε Ποταμιάνη, γιατί έχουμε φύγει από τον χρόνο μας. Εγώ συμφωνώ με την υγεία, αλλά η χρηματοοικονομική πρακτική είναι αυτή που έχει δημιουργήσει το χρέος στην Ελλάδα και έχει οδηγήσει τους Έλληνες στη φτώχεια. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Κουρί, που λέει ποιος είναι ο κίνδυνος με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, εγώ έχω την ίδια οπτική με την ψυχολογία των αγορών με τον κύριο Φίλιππο, αλλά από την άλλη σκοπιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ, τι κάνει? Δημιουργεί έναν κίνδυνο για τους επενδυτές, ότι μια οικονομική ολοκλήρωση, η ΟΝΕ, η ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να κουμαντάρει και να διευθετήσει ένα μικρό πρόβλημα μιας μικρής χώρας, άρα αυξάνεται ο κίνδυνος για τις μεγάλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Και μια ωραία φράση, φιλοσοφική κι αυτή. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ένατο κεφάλαιό του και στο πτωχευτικό κώδικα, μια και μιλάμε για αυτά τα χρηματοοικονομικά, στο άρθρο 94, προβλέπει το εξής. Ότι αν πτωχεύσει η Καλιφόρνια, αν πτωχεύσει η Νεμπράσκα, δεν μπορεί το δικαστήριο και οι πιστωτές να επιβάλλουν στην Καλιφόρνια να κλείσει, να δεσμεύσουν τους πόρους της Καλιφόρνιας. Δεν μπορούν να υποχρεώσουν την Καλιφόρνια να πληρώνει με υποχρεωτική εργασία των πληθυσμών. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Ομπάμα. Και ο κύριος Ομπάμα, στη φιλοσοφία του, καταλαβαίνει ότι αυτό που γίνεται στο τερατούργημα της γερμανικής εμπνεύσεως αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ δεν διευκολύνει τις μικρές χώρες. Γιατί τα πλεονέσματα των πλουσίων είναι τα ελλείμματα. Και η Γερμανία, ξέρετε, είναι η πρώτη εξαγωγική στον κόσμο. Ξεπέρασε σε πλεόνασμα εμπορικό, ξεπέρασε την Κίνα φέτος. Άρα, ο Ομπάμα βλέπει ότι πρέπει να συμβάλλει η Ευρωζώνη και κυρίως η Γερμανία στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό είναι αέρα στα πανιά της διαπραγματευτικής τακτικής της κυβέρνησης και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα έχει καλό τέλος. Μια ένα σχόλιο, θα μας κάνεις, Αλφόνσο, τι βλέπεις? Αρχίζει ο κύριος Τσίπρας, μου λένε, η ομιλία του στην Βουλή, τώρα μόλις άρχισε. Νομίζω ότι τα δύσκολα, τα ουσιαστικά αρχίζουν από αύριο και πρέπει να περιμένουμε πώς θα αποτυπωθούν. Θα τελειώσουν τη Δευτέρα. Στο είπα, κατά την αίσθηση που διαμορφώνω, θα πάνε λίγο παραπάνω από το τέλος του μήνα, βέβαια. Αλλά η ιστορία είναι πώς θα αποτυπωθούν τα συμπεράσματα αυτής της. Λοιπόν, κύριε Πουλάκη, ποιο πρόεδρο θα έχουμε την έγκλημα? Είπε ο Πρωθυπουργός ότι το Σάββατο θα ανακοινωθεί. Το Σάββατο αυτό μας έρχεται? Από την δεξιά θα είναι. Και έχουμε κάνει προεκλογικά και δηλώσεις ότι και από το χώρο της κεντροδεξιάς δεν θα είχαμε καμία
κανέναν θέλετε πρόβλημα πολιτικό ή ιδεολογικό, θα είναι ένα πρόσωπο και ιστορικό. Θέλω δεξιό πρόεδρο. Όχι μόνο ο κύριος Τσουκαλάς, και άλλοι. Κεντροδεξιά. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγουμε κόντρα 24. Εμίλιος Λιάτσος, το πρωί στα βραδινά κόντρα νιούς. Εμείς τα λέμε αύριο το βράδυ στις 10. Θα είναι μαζί μας και ο Άδωνης Γεωργιάδης αύριο το βράδυ στις 10. Οπότε να στήσω το Μάικη να είναι έτσι λίγο πιο προετοιμασμένος και ήρεμος. Μα είναι και ηρεμήσει τώρα. Στην αντιπολίτευση έχει ηρεμήσει ο Άδωνης. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το βράδυ. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω.